Το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης τυλίγει συχνά την Κρήτη και ευρύτερα την νοτιοανατολική Ευρώπη, επηρεάζοντας την καθημερινότητα αλλά και την υγεία των πολιτών σε απροσδόκητο βαθμό. Δηλαδή, βρήκαμε τα παιδιά με άσθημα χειροτερεύει, αλλά με παραμέτρους πια αντικειμενικές το πρόβλημά τους όταν έχουμε τη σκόνη που εξετάζουμε τώρα. Η μελέτη του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω του προγράμματος Life Midea, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης, καταγράφει τις επιπτώσεις στην πορεία της υγείας των παιδιών με βροχικό άσθημα, αλλά και των ασθενών με καρδιακές αρρυθμίες που έχουν βηματοδότη και παρακολουθούνται από τις κλινικές του Παγνή. Η θνητότητα και η νοσηρότητα ασθενών με στεφανία, νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια αυξάνεται εξαιτίας της σκόνης που έρχεται από την έρημο. Ένα στα 10 παιδιά μέσα σε μια σχολική τάξη στην Κρήτη παρουσιάζουν βροχικό άσθημα, καθώς στο νησί τα ποσοστά είναι αυξημένα από 9,8 έως και 10,3% των μαθητών, τη στιγμή που στην υπόλοιπη χώρα το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 8,5%. Στην ελληνική επικράτεια η συχνότητα του παιδικού άσματος φτάνει το 8,5% με τις τελευταίες μελέτες. Βλέπουμε δηλαδή ότι στην Κρήτη το ποσοστό του βροχικού άσματος είναι ανεβασμένο. Θα πρέπει να το αποδώσουμε αυτό εν μέρη και στις κλιματικές συνθήκες που έχουμε στο νησί μας και στην αφρικανική σκόνη. 14 σχολεία στις Βούτες, τον Κρουσόνα και το Ηράκλειο συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου τοποθετήθηκαν μηχανήματα δειγματοληψίας σκόνης σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Τα παιδιά με συχνή παρακολούθηση πνευμονολόγων και την καθοδήγηση εκπαιδευτικών έμαθαν να προστατεύονται, παραμένοντας σε κλειστούς χώρους τις ημέρες υψηλής συγκέντρωσης σκόνης, ενώ το 1/3 των παιδιών παρέμεινε σε χώρους που διέθεταν φίλτρα καθαρισμού του αέρα. Τώρα πώς τα 100 είναι θέμα και ποια περιοχή παίρνουμε, αν είναι Κύπρος, αν είναι Κρήτη, που στην Κρήτη πια σχολεία, αλλά επηρεάζουν όμως. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, καθώς οι νοσηλίες, ειδικότερα παιδιών με βροχικό άσθημα, μειώθηκαν κατά 20-25%. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη συχνότητα από παλιότερες μελέτες που έχουν γίνει της αύξησης των εισαγωγών στα νοσοκομεία και των εξάρσεων των συμπτωμάτων του άσματος στις ημέρες που υπάρχει αφρικανική σκόνη. Μέχρι και 20-25% αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια των καταιγίδων σκόνης. Σε ανάλογο βαθμό αυτό παρατηρήθηκε και για τους καρδιοπαθείς με αρρυθμία, καθώς η ποιότητα ζωής τους βελτιώθηκε σημαντικά με την παραμονή τους σε εσωτερικούς χώρους. Καθαρίζοντας τον αέρα ή ειδοποιώντας τους ασθενείς ότι έρχεται σκόνη και να πάρουν τα μέτρα τους κτλ., εάν αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής τους και με τη μείωση των επεισοδίων της αρρυθμίας. Με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος προτείνεται η δημιουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των ευπαθών ομάδων, όσο και η λήψη μέτρων προστασίας για τον ευρύτερο πληθυσμό.